στην περίπτωση που τεθούν ζητήματα αρχών ή ανεπάρκειας κατά την άσκηση των κατοικών. Αυτή την μέρα, για την οποία εγώ και οι συνεργάτες μου μοχθήσαμε 13 ολόκληρους μήνες, αυτή η μέρα έφτασε. Και είμαστε εδώ, μπροστά στα στελέχη και σε όλο το προσωπικό του Υπουργείου, που προσπαθεί καθημερινά για το καλύτερο, μπροστά στους εκπαιδευτικούς που τιμούμε και ευχαριστούμε για την προσφορά τους, μπροστά σε πολύτιμους συνεργάτες, συντρόφους και φίλους, τους οποίους ευχαριστώ μέσα την καρδιά μου για τη βοήθειά τους και τη σημερινή παρουσία τους, προκειμένου να παραδώσουμε τα ενία του Υπουργείου με μεγάλη χαρά, εκτίμηση και εμπιστοσύνη τον Κώστα Γαβρόπουλο, όπως επιτάσσει η δημοκρατική τάξη, η ηθική της αριστεράς, αλλά και η πολύχρονη συντροφική και ανθρώπινη δεσμή μας. Καλωσορίζω επίσης τους νέους υφυπουργούς και αγαπητούς φίλους Δημήτρη Μπαξεβανάκη και Κώστα Ζουρά. Είμαστε μπροστά σας όμως για να πούμε λίγα σταρά τα λόγια για το τι προσπαθήσαμε, τι πετύχαμε, τι αφήνουμε ως παρακαταθήκη στη νέα ηγεσία του Υπουργείου και στην πολιτική ζωή του τόπου. Στην πρώτη μου δήλωση την ημέρα ανάληψης του Υπουργείου Παιδείας έθεσα ως πρώτη επιλογή την αντιστροφή των προτεραιοτήτων. Δήλωσα ότι εμείς θα ξεκινήσουμε να χτίζουμε από τα κάτω προς τα πάνω στον χώρο της εκπαίδευσης και όχι το αντίθετο. Αντί της κλασικής και αποτυχημένης συνταγής, ο Υπουργός να ασχολείται κατά προτεραιότητα με τα πανεπιστήμια, εμείς ρίξαμε το μεγαλύτερο βάρος της προσπάθειάς μας στα νηπιαγωγεία, στα δημοτικά σχολεία, στα γυμνάσια, στην τεχνική εκπαίδευση, στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, στα εκπαιδευτήρια των φυλακών και ειδικά στη ξεχασμένη και εγκαταλειμμένη ειδική αγωγή. Δείξαμε το βάρος εκεί που χτυπάει η καρδιά της εκπαίδευσης, για όποιον αντιλαμβάνεται τι είναι σοβαρή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και δεν έρχεται εδώ για να περάσει μια ανέμελη και χωρίς περιπέτειες υπουργική θητεία. Μέσα σε λίγους μήνες, η κυβέρνηση της αριστεράς, παρά τη σκληρή μνημονιακή λιτότητα, προχώρησε στις πρώτες μεγάλες παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις σε αυτούς τους τομείς με κατευθυντήρια γραμμή αυτό που προσδιορίσαμε ως σχολείο ισότητας και ποιότητας. Επιβεβαιώνουμε έτσι βήμα-βήμα τη δέσμευση αυτής της κυβέρνησης ότι η έξοδος από την κρίση θα αφορά όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως και ότι στο επίκεντρο της νέας Ελλάδας θα είναι μια αναβαθμισμένη και δημοκρατική εκπαίδευση. Είναι γεγονός και λειτουργεί για πρώτη φορά από φέτος το νέο ολοήμερο νηπιαγωγείο. Ο νέος τύπος ολοήμερου δημοτικού που επεκτείνει σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας διδακτικά αντικείμενα που διδάσκονταν μόνο στο 1/3 των σχολείων. Ο νέος τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του γυμνασίου με τον δραστικό περιορισμό των εξετάσεων, την επέκταση του διδακτικού έτους και τον εξυγχρονισμό των προγραμμάτων. Το νέο ΕΠΑΛ με τη γενική μόρφωση, τους τομείς και τις ειδικότητες και τη νέα μεγάλη καινοτομία, τη μαθητεία σε επιχειρήσεις στο 4ο έτος με αμοιβή και ασφαλιστική κάλυψη και όχι με μαύρη εργασία και εκμετάλλευση. Η νέα δομή στην ειδική αγωγή με την ίδρυση νέων σχολείων αλλά και εκατοντάδων τμήματων ένταξης, η συμπεριληπτική διδασκαλία, ο κατά προτεραιότητα διορισμός για πρώτη φορά φέτος δασκάλων και καθηγητών στα ειδικά σχολεία, η επιστροφή της ειδικής εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και η προστασία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από αυθαίρετες και καταχρηστικές απολύσεις μετά από μια μεγάλη μάχη με τους κάθε λογής νεοφιλελεύθερους και εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις όπως η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη που προτάσουν την αγοραία αντίληψη για την εκπαίδευση και αγαπούν να μισούν πάνω απ' όλα το δημόσιο σχολείο. Το θέμα των λυκείων. Ο μορφωτικός τους ρόλος απειλείται με κατάρρευση εξαιτίας της μονοδιάστατης πρόσδεσής τους στο άρμα των εισαγωγικών εξετάσεων για τα ΑΕΗ. Οργανώσαμε ένα πλούσιο διάλογο στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία και επί την ευκαιρία θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στον επικεφαλής της Επιτροπής και πολύτιμο φίλο και συνεργάτη Αντώνη Λιάκο. Τα απορρίμματα αυτού του διαλόγου μαζί με άλλες προσεγγίσεις έχουμε ζητήσει να διαβαστούν την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και από εκεί με συνένεση να προκύψει ο νέος τρόπος οργάνωσης του Λυκείου και ο τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Επιτέλους,
μετά από δεκαετίες πρέπει το πολιτικό σύστημα να αναλάβει την ευθύνη του και να πάψουν οι πανελλήνιες εξετάσεις να καταπίνουν και να αλέθουν ως άλλος Κρόνος την εφηβική ζωή των παιδιών μας και να προκαλούν αυτή την τεράστια οικονομική αιμορραγία στις οικογένειες. Αγαπητοί Υπουργοί, φίλες και φίλοι, στις 12 Σεπτεμβρίου το σχολικό κουδούνι χτύπησε για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια στο σύνολο των σχολείων της χώρας. Το τονίζω, στο σύνολο. Με όλα τα βιβλία και τον αντίο εκπαιδευτικό προσωπικό στη θέση του. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογική και προσωπική ικανοποίηση της θητείας μας στο Υπουργείο, που από εδώ και στο εξής καθιστά αυτό το εγχείρημα σταθερή και μόνιμη επιδίωξη κάθε πολιτικής ηγεσίας. Όχι εξαίρεση, όχι επιτυχία μιας χρονιάς. Για την κυβέρνησή μας ήταν μια μεγάλη στιγμή που έβαλε τέλος την επιδίωξη των αντιπάλων μας να εμφανίσουν την αριστερά ως την παράταξη των μεγάλων λόγων και των μικρών έργων, ως την παράταξη της ιδεολογικής αυτάρκειας και της διαχειριστικής ανεπάρκειας. Όχι. Η αριστερά έχει όραμα για την εκπαίδευση, σχέδιο για την εκπαίδευση και μεράκι για την εκπαίδευση και διάθεση για τέλειωτες ώρες δουλειάς νύχτα-μέρα, που η επιβράβευση δεν είναι το άριστα του Πρωθυπουργού, τον οποίο επίσης ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και την εκτίμηση στο έργο μας, αλλά και τα μπράβο που ακούστηκαν για αυτό το επίτευγμα στο ειδικό σχολείο της Χερόνιας στη Βιωτία, όπου οι γονείς τα προηγούμενα χρόνια είχαν συνηθίσει να ανοίγει καλό Νοέμβριο. Στα μονοθέσια της Ερικούσας και της Θήμενας, στη Γάβδο, στη Βοβούσα, στους Μεταξάδες, σε κάθε δύσκολη και δυσπρόσιτη γωνιά της Ελλάδας. Δίπλα σε αυτό το σημαντικό έργο, προσθέτω ότι με όλο αυτό τον καιρό ένα ακόμη που βρίσκεται στην αρχή και έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον. Είναι η εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, που έχει ξεκινήσει με επιτυχία και εβδομάδα τη βδομάδα ενισχύεται, καθώς ανάλογα με την πρόοδο των εμβολιασμών εντάσσονται σε νέα κέντρα φιλοξενίας, τα νέα κέντρα φιλοξενίας στο πρόγραμμα. Θα παρακαλέσω τον αγαπητό Κώστα και τα υπόλοιπα μέλη της νέας πολιτικής ηγεσίας να αγκαλιάσουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το πρόγραμμα, την ευθύνη του οποίου έχει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παντής, τον οποίο επίσης ευχαριστώ για την προσφορά του, και να ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι σε κάθε φωνή μισαλλοδοξίας και ρατσισμού. Και επειδή έχω, κατά κάποιο τρόπο, τύψεις που δεν μπόρεσα ως υπουργός ακόμη να επισκεφτώ κάποια από αυτά τα σχολεία, ελπίζω στην κ. Δαυρόγλου να μου επιτρέψει να σε συνοδεύσω ως βουλευτής με την πρώτη ευκαιρία της επίσκεψής σου σε ένα από αυτά. Θα ήθελα να αναφέρω δεκάδες ακόμη πράγματα ως ένα πλούσιο απολογισμό σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Την άψογη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, τη σκληρή δουλειά στην ενότητα εκπαίδευση από τη ΣΥΑ Αναγνωστοπούλου, τα μεταπτυχιακά, τις υποτροφίες, τη φοιτική μνήμη, τα συγγράμματα, το νέο νόμο για την έρευνα και το ΔΙΔΕΚ με εμπνευσή τον Κώστα Φωτάκη, τη μεταρρύθμιση στην ελληνόγλωση εκπαίδευση του εξωτερικού που προχώρησε ο Θεοδόρης Πελεγρίνης, το νέο πλαίσιο στη διαβίου μάθηση στα ΙΕΚ, τις παρεμβάσεις στον χώρο της νεολαίας με ευθύνη του Παυσανία Παγεωργίου, την αξιόλογη δουλειά στη Γενική Γραμματεία Σκευμάτων από τον κύριο Καλατζή, την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ αλλά και νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, τα σχέδιά μας για το ψηφιακό σχολείο, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την καλλιτεχνική παιδεία, την αγωγή υγείας, τη σεξουαλική αγωγή, την καταπολέμηση των εξαρτήσεων, τα συσίτια στα σχολεία, την ηλεκτρονική διεκπαιρέωση για πρώτη φορά μια σειρά διοικητικών λειτουργιών του Υπουργείου, το ξεκόλλημα του ΣΑΕΠ, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την αναμόρφωση και τον εξορθολογισμό των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, με ευθύνη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και με την καθοδήγηση του καθηγητή Γεράσιμου Κουζέλη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως ένα πρόσωπο που όλοι γνωρίζουμε ότι χωρίς αυτό δεν θα υπήρχε ο πλούσιος απολογισμός στον οποίο αναφερθήκαμε. Αναφέρομαι στον Τάκη Κατσαρό, διευθυντή του γραφείου μου, αδελφό και σύντροφο για πάνω από 40 χρόνια, που με την ακάματη προσφορά του, την εμφαστικότητά του και την διοικητική του ικανότητα υπήρξε ο στυλοβάτης αυτής της προσπάθειας. Ευχαριστώ και πάλι όλους σας.
κυρίες και κύριοι, σταματώ εδώ τον απολογισμό της πορείας μας και θέλω να σχολιάσω κι εγώ με τη σειρά μου όσα λέγονται και γράφονται αυτές τις μέρες για την απομάκρυνσή μου από το Υπουργείο Παιδείας. Καταρχήν υπενθυμίζω ότι όλοι βρισκόμαστε σε αυτές τις θέσεις μετά από την εντολή του ελληνικού λαού και με απόφαση του Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει την ευθύνη του σχηματισμού της κυβέρνησης αλλά και των διορθωτικών κινήσεων στη συνέχεια στους τομείς εκείνους που παρατηρούνται ανεπάρκειες ή καθυστερήσεις στο κυβερνητικό έργο. Τέτοιου τύπου προβλήματα δεν μου επισημάνθηκαν στις συναντήσεις που είχαμε με τον Πρωθυπουργό αναφορικά με το έργο μας στο Υπουργείο Παιδείας. Το αντίθετο, μάλιστα, αν κρίνω από τις πολύ θετικές αναφορές στο έργο του Υπουργείου Παιδείας τον Πρωθυπουργό, ακόμη και χθες στην ομιλία του κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Παρ' όλα αυτά, ευνηδίως, το άριστα 20 μετατράπηκε σε μόλις 1,5 μήνα σε μη προβιβάσιμο βαθμό. Και επειδή εδώ είναι Υπουργείο Παιδείας και αυτά τα θέματα μας απασχολούν, συνηθίζεται σε τέτοιες πολύ σπάνιες περιπτώσεις να ερευνούμε προσεκτικά ποιος κάνει λάθος. Ο γαλαντόμος καθηγητής που χωρίς εξηγήσεις ακυρώνει μια τόσο υψηλή βαθμολογία ή ο μέχρι χθες άριστος μαθητής που ξαφνικά βρίσκεται ενώπιον μιας τόσο δραματικής αντιστροφής των επιδόσεων του. Και βέβαια, όσο αυτά δεν εξηγούνται πιστικά, η πρόταση για αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ακόμη και αν το νέο σχολείο που προτείνεται τυχαίνει να είναι κοντζαμυπουργείο. Βλέπετε, κάποιοι από εμάς, και εδώ αναφέρουμε και στον Τάκη, σφυριλατίσαμε τη στάση μας απέναντι στην πολιτική και την αριστερά στα ανυπόταχτα μαθητικά χρόνια της ύστερης χουντικής περίοδου και της πρώιμης μεταπολιτευτικής, όταν ανοίγαμε τη δική μας περπατησιά στον κόσμο, όταν μαχόμασταν τον πανταχού παρόντα αυταρχισμό, όταν καταπατούσαμε τους πατριαρχικούς οικογενειακούς περιορισμούς, όταν βγάζαμε τη γλώσσα στα συντηρητικά δίθεν χρηστά ήθη, όταν μας απέβαλαν από τα σχολεία, όταν μας χαρακτήριζαν μοιάσματα και αλήτες. Αυτά είναι τα νήματα που συνδέουν τη δική μας γενιά με τη σημερινή γενιά της κρίσης. Και αυτό το ανήσυχο, δημιουργικό και ανατρεπτικό στοιχείο θελήσαμε να εμφυσίσουμε στο Υπουργείο Παιδείας, στο κατεξοχήν Υπουργείο της Νεολαίας. Όλα αυτά, μαζί με τους ενωτικούς αγώνες μας στο νεολογίστικο και το φοιτητικό κίνημα εκείνης της εποχής και ειδικότερα στο Ρήγα Φεραίο, για τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τη μόρφωση της νέας γενιάς, είναι το μέταλλο από το οποίο είναι καμωμένη η δικιά μας γενιά, που ακολούθησε τη γενιά της αντιδιαδοτικής πάλης, τη γενιά των Λαμπράκηδων και του 1-4 και τη δραπογενιά της εθνικής αντίστασης. Αυτά είναι τα πιο ακριβά πτυχία μας, μαζί με την αναγνώριση και την αγάπη του κόσμου της αριστεράς. Αυτά είναι που δεν θα αποκτήσουν ποτέ η πολιτική της τηλεοπτικής σαπουνόπερας, οι απόντες, οι αδιάφοροι, οι δωτοί, οι κοινικοί, οι άδειοι από ζωή με όσους τίτλους σπουδών και αν κατάφεραν να αποκτήσουν με το πορτοφόλι του μπαμπά τους. Και αυτό το μέταλλο που έχει ανυπολόγιστη αξία, αλλά δεν έχει τιμή, δεν αγοράζεται και δεν ανταλλάσσεται. Ακόμη και αν το αντίτυπο είναι η υπουργική ή όποια άλλη καρέκλα. Αυτή είναι η απάντησή μου, εξ νόματος μιας αριστεράς που έχω πει πως είναι παράταξη ζώντοτε και τεθνεώτων, στο ερώτημα γιατί ο Φίλης δεν δέχτηκε να αναλάβει τα υπουργεία που του προσφέρθηκα. Χαμογελώ και μόνο με την απορία αυτών των ανθρώπων. Δεν με ξέρουν, δεν μας ξέρουν. Δεν υποψιάζονται τι μπορεί να παραχθεί όταν η ατομική αξιοπρέπεια συναντάται και εκπροσωπεί τη συλλογική αξιοπρέπεια. Ας γίνουμε όμως πιο συγκεκριμένοι. Το ερώτημα για την απομάκρυνσή μου εωρείται στη δημόσια σφαίρα και βλέπω ότι απασχολεί όχι μόνο τον κόσμο της αριστεράς, ο οποίος ακολουθώντας την πρωθυπουργική προτροπή τίμησε τον υποφαινόμενο με εξαιρετική βαθμολογία στο πρόσφατο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, απασχολεί, τολμώ να πω, κάθε δημοκρατικό πολίτη. Φαίνεται πως η αφεντιά μου, που ξεκίνησε
την υπουργική της θητεία μέσα σε μια ατμόσφαιρα έντονης αντιπαράθεσης που υποκινήθηκε από την αντιπολίτευση για ανύπαρκτα πολλές φορές θέματα και μέσα σε ένα κλίμα χυδαίων επιθέσεων που άγγιξαν αυτό που ονομάζεται δολοφονία χαρακτήρων, απέκτησε όχι μόνο πολλούς φίλους και συμπαραστάτες από κάθε πλευρά του πολιτικού φάσματος, αλλά και ορκισμένους εχθρούς με αφορμή την εδώ και αρκετά χρόνια δομολογημένη και συζητημένη με την Εκκλησία της Ελλάδος αλλαγή του προγράμματος της διδασκαλίας των θρησκευτικών. Κάθε καλά ενημερωμένος πολίτης γνωρίζει τους σταθμούς αυτής της αλλαγής στάσης της ηγεσίας της Εκκλησίας, που δεν περιορίζεται στα θρησκευτικά, αλλά εκτείνεται και σε άλλα θέματα που συγκροτούν μια ατζέντα επιστροφής στο παρελθόν και αναζήτησης κεντρικού πολιτικού ρόλου εκ μέρους της ιεραρχίας. Την εβδομάδα που μας πέρασε, και παρά τη βεβαιωθήσα προλίγου καιρού, βάζω εισαγωγικά, άρση των παρεξηγήσεων διαστόματος του ίδιου του Αρχιεπισκόπου μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, οργανώθηκε και εκτελέστηκε ένα συμβόλαιο πολιτικού θανάτου σε βάρος μου στον τηλεοπτικό σταθμό Sky με τη γνωστή σε όλους συνέντευξη του κυρίου Ιερώνημου στον δημοσιογράφο Αλέξη Παπαχελά. Εκεί ζητήθηκε από τον Πρωθυπουργό της χώρας εν ώψη του ανασχηματισμού η καθαίρεση του, πώς μου είπαν, προβληματικού Υπουργού Παιδείας. Στη συνέχεια της εκπομπής, μάλιστα, με την αναφορά σε πλευρές της συζήτησης στο γραφείο του Πρωθυπουργού, παρόντος του κυρίου Ιερωνήμου, εκτοξεύτηκε η από κάθε άποψη προβληματική απειλή περί προθήμων πολιτικών παραγόντων να ρίξουν την εκλεγμένη κυβέρνηση αρκεί να το ζητήσει η Εκκλησία. Αυτά μαζί με άλλα εξίσου ανατριχιαστικά για τη δημοκρατική και συνταγματική τάξη. Θυμίζω την όψιμη αντίθεση του κυρίου Ιερωνήμου στην ίδρυση τεμένους παρά τη συγκατάθεση του προκατόχου του Χριστοδούλου, την υιοθέτηση της ακροδεξιάς ρητορικής ότι οι πρόσφυγες απειλούν με μουσουλμανοποίηση τη χώρα, τη διαστροφή της χριστιανικής φιλανθρωπίας με την προσχώρηση στο αντιχριστιανικό δόγμα ότι η Εκκλησία μοιράζει ψωμί μόνο στους Έλληνες, την πλήρη κάλυψη των ακροδεξιών ρασοφόρων. Όλα αυτά και άλλα πολλά, ακόμη και αν αποτελούν πολιτικούς ελιγμούς, ασυμβίβαστος όμως προς το οικουμενικό μήνυμα του χριστιανισμού, συνιστούν ευθεία πρόκληση προς το πολιτικό σύστημα, αμφισβήτηση των δημοκρατικών αξιών και επικίνδυνη ρητορική, που αν επικρατήσει θα οδηγήσει στο διχασμό της κοινωνίας και στην περιθωριοποίηση της χώρας. Θα βυθεί στην πατρίδα μας πιο βαθιά στην κρίση. Το θέμα αυτό υπερβαίνει εμένα ως Υπουργό Παιδείας, το σημερινό Πρωθυπουργό ή την αριστερά ως παράταξη. Αφορά το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Όλες τις πολιτικές δυνάμεις που οφείλουν να υψώσουν ανάστημα και ασπίδα προστασίας απέναντι στην ηταμή αξίωση να διανοείται, να απαιτεί και τελικά να επιτυγχάνει η ηγεσία της Εκκλησίας με την ανοιχτή στήριξη του χρεοκοπημένου μηντιακού κατεστημένου, την απομάκρυση υπουργών της εκλεγμένης κυβέρνησης αυτού του τόπου. Πρόκειται για τον ορισμό της παραθεσμικής συμπεριφοράς απέναντι στην οποία όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες και ειδικά η προοδευτική παράταξη θα αντιταχθούν με αποφασιστικότητα παρά το όποιο πρόσκαιρο κόστος. Η απομάκρυνσή μου από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Δικευμάτων, άρα πόσο ακόμη θα κρατήσει αυτός ο αναχρονισμός να συνεπάρχουν αφενός η εκπαίδευση και η έρευνα και αφετέρου οι εκκλησιαστικές υποθέσεις στο ίδιο Υπουργείο. Η απομάκρυνσή μου λοιπόν, είμαι πλέον βέβαιος ότι εγγράφει με τον πιο σαφή τρόπο ως κεντρικό στόχο για το σύνολο των δημοκρατικών δυνάμεων στην επερχόμενη συνταγματική αναθεώρηση να προτείνουν τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων κράτους-Εκκλησίας στην κατεύθυνση του διαχωρισμού ρόλου και αρμοδιοτήτων. Αυτό είναι πλέον ζήτημα στοιχειώδους αυτογνωσίας και καθήκον για το σύνολο του πολιτικού κόσμου που πρέπει να ανταποκριθεί στη νέα κοινωνική πραγματικότητα. Η τεράστια πλειοψηφία του λαού μας και το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών που πιστεύουν στην Ορθοδοξία συμμερίζονται αυτήν την επιδίωξη, όπως σταθερά επιβεβαιώνεται το σύνολο των δημοσκοπικών ευρημάτων τα τελευταία χρόνια. Για ένα κράτος που βαδίζοντας προς τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 θα ολοκληρώσει επιτέλους το θεσμικό δημοκρατικό εξυγχρονισμό του και για μια Εκκλησία απελευθερωμένη από τον κρατικό εναγκαλισμό, τον σκοταδισμό και τον μεσαιωνικό αναχρονισμό, ικανή να απαντήσει, απαλλαγμένη από ιδεολογικές αγγυλώσεις όπως είναι ο εθνοφιλετισμός και ο ζηλωτισμός,
να απαντήσει στις μεγάλες αγωνίες και ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Λοιπόν, σε απευθεία σύνδεση με το Υπουργείο Παιδείας ακούσαμε τις δηλώσεις.